Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Λοιπόν, παίζει από χθες μία είδηση η οποία ξεκίνησε από τα τοπικά μέσα της Ρόδου, όπου σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Εκπαιδευτικών 12 Νήσου, ένας δάσκαλος, ο οποίος είχε διοριστεί σε ένα σχολείο της Ρόδου, κοιμάται στο αυτοκίνητό του γιατί του ζητάνε 400 ευρώ για να μείνει. Αυτός μπορεί να δώσει μέχρι 300, οπότε δεν μπορεί να βρει σπίτι και κοιμάται στο αυτοκίνητο μέχρι να δοθεί λύση. Όσο τρελό και σας φαίνεται, όσο ψέμα και σας φαίνεται αυτή η είδηση, γιατί εγώ όταν την είδα η αλήθεια είναι δεν ασχολήθηκα, γιατί λέω αποκλείεται τώρα, καμιά μούφα θα είναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όμως γίνονται. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει ο ίδιος ο δάσκαλος. Είμαι δάσκαλος του Δημοτικού Γενναδίου από πέρσι, αλλά και φέτος. Αναζητώ γκαρσονιέρα για ενίκιαση στο Γενάδιο μέχρι 300 ευρώ το μήνα. Είναι ντροπή να κοιμάμαι στο αυτοκίνητο, διότι μου ζητάνε 400 ευρώ για ένα στούντιο και αδυνατό να δίνω τόσα λεφτά για ένα σπίτι. Ήτανε και πέρυσι δάσκαλος λοιπόν στο ίδιο χωριό, στο Γενάδιο, το οποίο το έψαξε ένα χωριό 600-700 κατοίκων, καμιά 70 χιλιόμετρα από τη Ρόδο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έδινε 300 ευρώ εκεί και τώρα του ζητάνε λέει 400 ευρώ για ένα στούντιο. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει ούτε ο ντόπιος αγιοκδίτης που ζητάει 400 ευρώ για ένα στούντιο ούτε οτιδήποτε. Ο μόνος που φταίει είναι ο δάσκαλος, ο οποίος έχει αράξει με τα 776 ευρώ, τόσο παίρνουν οι πρωτοδιορισμένοι, έχει αράξει λοιπόν με την 700 τσέπη, τσέπηρε κάθε μήνα 700 ευρώ και κάθεται και κοιμάται στο αμάξι και κλαίγεται και αυτά, δεν μπορώ να βρω σπίτι και τέτοια, ενώ μπορεί να κάνει πάρα πολύ απλά το εξής. Τι ώρα τελειώνουν τα δημοτικά, κύριε, τα σχολεία, ξέρω εγώ πότε είσαι, 2-3 ώρα δεν έχει τελειώσει, ωραία, το μεσημεράκι το να κάθεσαι στα μάξι και να κοιμάσαι κοντά στην 700 στην τσέπη, ξέρεις, μπορεί να κάνεις, να πάει να γίνεις deliveras. Το βραδάκι να πάει να γίνει σερβιτόρος, εκεί στα τουριστικό είναι το μέρος, έχει τόσα μαγαζιά φαντάζομαι, και το Σαββατοκύριακο να πάει να δουλέψει οικοδομή, κύριε. Λοιπόν, και να βγάλεις έτσι ένα έξτρα 2-3 φορές το εισόδημα αυτό και να μπορείς να δίνεις τον ντόπιο λαδέμπορα και αγιογδίτη 400 και 500 και 600 ευρώ ακόμα για ένα στούντιο. Δεν κατάλαβα, κάθεται εκεί πέρα με το 700 στην τσέπη ο δάσκαλος ζωάρα 3 μήνες το καλοκαίρι και τέτοια και 700 ευρώ το μήνα, 700 ευρώ το μήνα και κλαίγεται, δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Πέρυσι την πρώτη φορά στο Γενάδη και επειδή το Γενάδη είναι λίγο μακριά από τη Ρόδο, πρότισα να βρει σπίτι μέσα στο Γενάδη. Ήταν οικονομικό το διαμέρισμα, το βοήθησα δηλαδή να το βρει, αλλά μέχρι στα μέσα του Ιουνίου τους βγάζουν συνήθως. Γιατί μετά γίνεται Airbnb αυτά τα διαμέρισματα. Ωραία, έχουμε την κλασική περίπτωση όπου τι κάνουν σε όλες τις τουριστικές περιοχές, όχι μόνο στα νησιά και αυτά, γενικά και στην πυρωτική Ελλάδα, σε όλες τις τουριστικές περιοχές, αν νοικιάσει σπίτι, είναι πολύ πιθανόν, ειδικά σε εργαζόμενους οι οποίοι είναι τύπου δάσκαλοι, γιατροί, νοσοκόμοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, αυτά δηλαδή, που δεν είναι μόνιμοι εκεί, δεν είναι ότι μένουν εκεί οι άνθρωποι, απλά έχουν πάει για τη δουλειά τους, να τους διώχνουν τους καλοκαιρινούς μήνες για να τα κάνουν Airbnb. Εντάξει, Ρόδος, πες εκεί, ξέρω εγώ, είναι το άλλος ο αέρας. Το κεφάλι τους αλλιώς, σκέφτονται αλλιώς. Ας πούμε σε άλλα μέρη της Ελλάδας αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα οι εκπαιδευτικοί. Πού θα πάνε να διδάξουν τα παιδιά των κατοίκων? Οι καθηγητές στα σχολεία των Κυκλάδων με επιστολή τους προς τους Δήμους τους ζητούν να μεριμνήσουν για την στέγαση των εκπαιδευτικών. Και Κυκλάδες είναι έτσι τα πράγματα, και Ρόδο είναι έτσι τα πράγματα, και Κρήτη είναι έτσι τα πράγματα, και Αλεξανδρούπολη και Λευκάδα. Γιατί δεν έχει να κάνει τώρα ούτε με τον τόπο ούτε με αυτό. Είναι παντού έτσι τα πράγματα με τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Και εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Είναι αφιλτράριστο όπως ακριβώς το σκέφτομαι και το νιώθω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την οικογένειά τους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, από που είναι, και έρχονται στο κάθε χωριό στην άκρη του Θεού ή στην άλλη άκρη της Ελλάδας για να σας μορφώσουν τα παιδιά, να σας γιατρέψουν αν τυχόν, ας πούμε, μην πεθάνετε σαν το σκυλί στον δρόμο, να φροντίσουν να μην καείτε από καμιά φωτιά, να μην σας κλέψουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν σας κάνουν χάρη. Είναι ακριβώς όπως το λέω και όπως το νιώθω. Σας κάνουν χάρη. Έρχονται αφήνοντας πίσω οικογένεια, φίλους, συγγενείς στο σπίτι τους και αυτά, για να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, όσο ακριτικό κι αν είναι, όσο μακρινό κι αν είναι, για να πάρουν ένα μισθό κάτω από χιλιάρικο συνήθως, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και επειδή έχουμε δει τρελά πράγματα, δηλαδή τύπου να μένουν 5-6 δάσκαλοι, ξέρω εγώ, στα νησιά, σε ένα σπίτι 70 τετραγωνικών και 80, 2-3 γιατροί να μένουν μαζί με νοσοκόμους και αυτά και δεν μπορούν να νοικιάσουν μεγαλύτερο σπίτι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, το ίδιο πράγμα, πάλι να είναι όλοι μαζί σε κάτι καταγόγια και αυτά, να μένουν
παίρνουν όσα περισσότερα άτομα μπορούν για να μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο και συνήθως να τους διώχνουν κιόλας στους καλοκαιρινούς μήνες γιατί θα το κάνουν Airbnb. Γιατί όταν ο άλλος νιώθει ότι πηγαίνει κάπου να προσφέρει τις υπηρεσίες του και μένει σαν να μένει φυλακή, φανταστείτε τώρα με τι ψυχολογία, με τι χαρά και με τι κέφι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του. Εντάξει, εγώ θα πω ένα πράγμα. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι να αναλάβουν οι τοπικές κοινότητες και οι δήμοι την πλήρη στέγαση όλων αυτών των ανθρώπων που πηγαίνουν από την άλλη άκρη της Ελλάδας για να προσφέρουν τις υπηρεσίες στο κάθε ξεχασμένο χωριό. Και θα σας πω ένα πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε ένα χωριό, αυτό το Γεννάδι, τώρα είναι 600-700 κάτοικοι. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο τοπικός δήμος εκεί πέρα δεν θα πει στους κατοίκους, παιδιά, τι γίνεται τώρα, έχουμε ανάγκη. Ένα δάσκαλο και ένας γιατρός θα έρθει. Δεν μπορεί να μείνει ο άνθρωπος σπίτι, δεν μπορεί να βρει σπίτι, του ζητάνε 400 ευρώ. Βάλτε όλοι από ένα-δύο ευρώ δημοτικά τέλη, από ένα-δύο ευρώ σε ένα παγκάρι στην εκκλησία, το μήνα να καλύπτουμε στους ανθρώπους τους μισθούς. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Αν δεν ενδιαφερθούν οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι και αυτά να πούνε ότι ο μόνος τρόπος να έρθει κάποιος εδώ πέρα με 700 και 800 ευρώ από την άλλη άκρη του τόπου του για να μας διδάξει τα παιδιά, να μας προστατέψει και να μας κάνει καλά, ο μόνος τρόπος είναι αν μαζευτούμε όλοι και με 1-2 ευρώ το μήνα, ό,τι έχει ο καθένας, να τους παρέχουμε σπίτι, να τους παρέχουμε στέγαση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάω εγώ ή εσείς, φαντάζεστε το παιδί σας, να διοριστεί δάσκαλος και να πάει κάπου σε ένα χωριό στην Αλεξανδρούπολη και να πάει να του λένε είναι 350 ευρώ το μήνα, 400, δηλαδή καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. Και όταν λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι σας κάνουν χάρη, γιατί αυτή τη στιγμή εσύ μπορεί να πιστεύεις στο οποιοδήποτε μέρος Ελλάδος, λέμε τώρα για τη Ρόδο, ότι το παιδί σου δεν έχει ανάγκη, γιατί εσύ έχεις 5 νοικιαζόμενα, ξέρω εγώ, ένα ξενοδοχείο, ένα rooms to let και τέτοια, 5 Airbnb και αυτά, εντάξει μωρέ, το παιδί τι να την κάνει τη μόρφωση, τώρα χαίστηκα τώρα αν δεν έρθει δάσκαλος και αν δεν έρθει... Τι με νοιάζει, θα ζήσει από αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εσύ με κάποιο τρόπο μορφώθηκες. Με το αίμα και το δάκρυο όλων αυτών, εσύ μορφώθηκες. Το παιδί σου όμως, που άμα δεν σε νοιάζει, είναι όλη τη μέρα TikTok και αυτά, YouTube, δεν πειράζει τώρα, έχει νοικιαζόμενα. Αν δεν ξέρει να κάνει, πόσο κάνει 5x5 και ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος, το πιο πιθανό είναι όταν έρθει στα χέρια του αυτή η επιχείρηση για να ζήσει ωραία και άνετα και αυτά, να τη ρίξει έξω και να πεινάσει και θα είναι ένα χαήρευτο τούβλο γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του. Οπότε ο μόνος τρόπος είναι οργανωθείτε εκεί στις κοινωνίες, οργανωθείτε εκεί οι δήμαρχοι, ξυπνάτε και αυτά, δεν έχετε βοήθεια από κανέναν, από κανένα το κράτος δεν νοιάζεται, όσο σκληρό και σας ακούγεται, αυτή είναι η άποψή μου.